Ξεκινάει. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Ξεκινώντας, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες και των δύο ομάδων που αγωνίστηκαν σήμερα κάτω από αντίξωες συνθήκες, καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού έβρεκε. Το γήπεδο βάρινε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να παίξεις το ποδόσφαιρο που σίγουρα θέλουν οι ομάδες και σίγουρα θέλει και ο κόσμος. Ξέραμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί και στα δύο παιχνίδια, και στο σημερινό, αλλά και στο παιχνίδι του προηγούμενου με τη Λάρισα, καλές ομάδες, θα έλεγα ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά. Μια ομάδα τακτικά πάρα πολύ καλά εξετημένη στο γήπεδο, σίγουρα με αρνητικούς προσανατολισμούς, αλλά με κομμάτι αντιπιθέσεων το οποίο μπορούν να το υποστηρίξουν. Βάσει αυτό προσπαθήσαμε και είχαμε από την αρχή τον έλεγχο της μπάλας. Μέσα από τον έλεγχο της μπάλας και την κατοχή προσπαθούσαμε να διασπάσουμε μια μαζική άμυνα, είτε από τα άκρα είτε από τον άξονα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κρατούσαμε τις ισορροπίες, γιατί ξέραμε ότι ο αντίπαλος ανά πάσα όλη τη στιγμή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Θα έλεγα ότι δημιουργήσαμε προϋποθέσεις, κάναμε ευκαιρίες με τις σημαντικότερες του Καμαρά στο 46 και του νεόφυτου στο δεύτερο μέρος, που θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και να διαχειριστούμε διαφορετικά το μάτς. Κάναμε αλλαγές στην επιθετική μας ζώνη για να ενισχύσουμε και να πιέσουμε περισσότερο. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε, που ήταν η νίκη. Περισσότερο χάσαμε δύο πόντους παρά πήραμε έναν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, συνεχίζουμε. Έγινε μια προσπάθεια, δεν μπορώ να μην είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες μου. Δεν μπορούμε να καθόμαστε πολύ σε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί Τετάρτη έχουμε ένα παιχνίδι με την αναγέννηση καρδίτσας. Και το μόνο που θέλω ακόμα να τονίσω είναι ότι υπήρχε μια παράβαση, θα έλεγα, στην περιοχή, που θέλω να πιστεύω ότι ο διευθυντής δεν το είδε. Μπούρμα. Ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Καλή πορεία στον Πιερικό, γιατί πραγματικά είναι μια καλή ομάδα και αυτό είναι έργο του προπονητή φυσικά, γιατί φαίνεται. Και έχουμε να επίτευξη το στόχο. Κάποια ερώτηση για τον κύριο Δερμητάκη. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα ξέραμε ότι απέναντί μας ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία πραγματικά ξέρει τι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εμείς θα έπρεπε να είμαστε συγκεντρωμένοι και επιταχυμένοι 100% στο πλάνο που είχαμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ομάδα όπως είναι η Λαμία, η οποία παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Εμείς για ένα παιχνίδι ήμασταν τακτικά αρκετά καλοί, όπως πάρα πολύ τα έλεγα, γιατί όταν περιορίζεις σε μετρημένες βάσεις μια ομάδα όπως είναι η Λαμία, νομίζω ότι αξίζουν πάρα πολλά μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά. Θέλω να τους δώσω πραγματικά πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά στο σπίτι της Ισλαμίας, που μέχρι το τελευταίο λεπτό παίξαν ένα καλό ποδόσφαιρο. Για μας το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει. Θέλω να ευχηθώ στον κύριο Δερμητζάκη και τη Λαμία ότι καλύτερο και ο στόχος τους να υλοποιηθεί, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια ερώτηση. Για την αλλαγή ήθελα να ρωτήσω. Ήταν στο επίπεδο ότι ο παίκτης δεν ανταποκρίθηκε στις δικές σας εντολές ή υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα? Δεν υπήρχε πρόβλημα από τραυματισμό, ήταν αλλαγή τακτικής. Άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε τους προπονητές. Ας έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Thank you.
ομάδα μου, θέλω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί, έτσι όπως είδα εγώ. Δημιουργήσαμε πολλές φάσεις, είχαμε ευκαιρίες να βάλουμε και γκολ. Νομίζω και σε κάποιες φάσεις και μας αδικήσαν. Δεν είχαμε και κάποιες φάσεις που, όπως είπε και το κόουτς, μάλλον δεν είδαμε. Εμένα πραγματικά αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Επειδή εγώ δουλεύω, παίζω μπάλα πολλά χρόνια και δουλεύω όλη την εβδομάδα και προετοιμάζω για το παιχνίδι και να πάρω ό,τι καλύτερο. Έτσι, αν πάνε έτσι τα πράγματα, νομίζω ότι κάποιοι δεν σέβονται αυτό που κάνω και εγώ και οι παίκτες μου. Και νομίζω δεν είναι σωστό. Από εκεί και πέρα είχαμε και ένα πάρα πολύ βαρύ και δύσκολο το γήπεδο. Παίξαμε όσο μπορούσαμε, δίναμε 100% και νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι σε μεγάλη διαρκεία το παιχνίδι. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να πω ότι κάποιες στιγμές είδαμε και τα παιδιά που πρέπει να βοηθάνε γύρω στο γήπεδο με τις μπάλες και όλα αυτά, δεν ήταν εκεί. Πραγματικά έπρεπε και εμείς να παίξουμε τις μπάλες. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλή εικόνα ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πάλι λέω, είναι κάτι που συνεχωρεί πάρα πολύ. Ακόμα μία φορά συγχαρητήρια στον Πυριακός. Το ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι καμία σχέση με την ομάδα που παίξαμε πρώτο γύρο. Το φαίνεται η δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Και καλή συνέχεια στον Πυριακός. Κάποια ερώτηση για το πρώτο σου εσύ της Λαμίας? Επειδή είπα και αόριστα βέβαια ότι προφανώς σας αδείξω διατύψαν κάτι τέτοιο. Δεν είπα αυτό. Αντιγυρίκατε, είπατε κάτι προς ανταμάλια. Ναι, σε κάποιες φάσεις. Με ποιος φάσεις. Με κάποιες φάσεις μας αδικήσαν. Νομίζω σε μια φάση, νομίζω ότι ήταν 10 λεπτά πριν το τέλος το παιχνίδι. Θα δείτε στο βίντεο που πέρασε, αλλά όλοι γενικά να σας πω και εγώ ότι μακάρι ο Πυριακός να έχει τέτοιες διαιτησίες εκτός έδρας. Εκτός έδρας. Ναι, κάποια άλλη... Είναι κάτι ψυχημένα. Ωραία. Αλέξανδρε, παρέλα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Παίζαμε με μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία. Δουλέψαμε πολύ σκληρά την εβδομάδα. Το μάτς αυτό τελείωσε για μας. Ήταν το επόμενο παιχνίδι που είναι στον Ολυμπιακό γκολ. Θα δουλέψουμε σκληρά τις υπόλοιπες μέρες για να πετύχουμε τους δύο στόχους. Κάποια ερώτηση? Σας ευχαριστώ.